Αλλά θέλω να σου πω ότι εμένα αυτή η αντίθεση μου δίνει πολλά, πάρα πολλά μηνύματα. Το ότι ας πούμε η Ευδοκία είναι το παραγωνισμένο παιδί, όπως είπανε. Να όπως σου είπανε. Εμένα έτσι μου έκανε. Πήγες και έκανες παρέα με την παραγωνισμένη για να φανείς καλός. Κλαίω. Τέλος πάντων, εφόσον λοιπόν η παραγωνισμένη, θα το πω λίγο λαϊκά, σας κατουράει, σημαίνει ότι κάτι κάνετε εσείς λάθος. Μήπως δεν είναι έτσι τελικά. Εγώ αυτό το έχω πει και του Παναγιώτη. Μήπως δεν είναι έτσι. Μήπως λόγια έχουν σωρευτεί στο μυαλό σου και η εικόνα που έχει σχηματίσει έχει κάποια χιόνια. Δεν είναι καθαρή. Έχει θόρυβο. Κατάλαβες. Ξέρεις τι, εγώ ας πούμε το πρώτο κοινό. Δηλαδή, εγώ γιατί τα λέω τέλεια μαζί σου. Τα λέω καλά και με τα παιδιά. Βέβαια, εγώ δεν επιτρέπω να μου πούνε. Έχει τεράστια διαφορά. Είναι όπως έχω πει και στη ζωή μου έξω. Όταν θα επιλέξω να είμαι μαζί σου, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να έρθει να μου πει για σένα. Ναι. Με τον τρόπο μου. Αυτό έλεγα και χθες τη μέρη, ότι εγώ ήρθα και από εδώ, δηλαδή επιβεβαιώνεται η επιλογή μου ότι είναι η πιο δίκαιη και η πιο λογική να έρθω από εδώ. Δεν έχει τόσο σημασία αυτό το τι είπες χθες. Σημασία έχει ότι αυτό που είπες σήμερα, ότι θεωρείς πως είναι άδικο να βρίσκεται η Σαμάνθα σε αυτή τη θέση. Η Σαμάνθα βρίσκεται σε αυτή τη θέση για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ναι. Άρα άδικο δεν είναι. Άδικο θα είναι για κάτι. Μένα, πάντα. Μα για σένα, αλλά άδικο θα είναι να γίνει κάτι το οποίο να θεωρήσεις εσύ ότι είναι άδικο. Και κάποιος άλλος να το βλέπει αλλιώς και να δώσει έναν άνθρωπο για σένα, όμως μπορεί αυτό να είναι άδικο και είναι δικαίωμά σου. Ναι. Όταν όμως σώζεται ένας άνθρωπος, μπαίνει ένας άλλος. Αυτό είναι το σίγουρο ξέρω, μετά. Το ξέρω. Μα το σκέφτηκα και αυτό. Και ξέρουν ποιος θα μπει. Γιατί πώς το ξέρουν, ξέρουν τα δικά τους, Μιχάλη. Εσύ μπορεί να μην το ξέρεις. Ξέρουν τα δικά τους. Δηλαδή, μάλλον το έκανες επειδή το ήθελες και άλλο να έχετε μετρήσει τώρα ψήφους και να ξέρει. Σιγά μην κάθομαι να μετράω. Ο Μιχάλης δεν έχει μετρήσει γιατί δεν ξέρει, αλλά μετράει. Αποφάσισα από πριν. Ναι. Πριν γίνει καν η ψηφοφορία να δούμε ποιοι θα είναι υποψήφοι. Και λέω, παιδιά, εγώ σήμερα θα κερδίσω και θα πάρω το βέτο. Και θα το δώσω. Ποιο είναι το θέμα, Μιχάλη. Όταν ξέρει κάποιος την πληροφορία ότι εσύ θα δώσεις το βέτο και ξέρει και ποιον θα σώσεις. Δεν το είπα. Εγώ έλεγα ότι. Πώς δεν το είπες, αφού εγώ το ήξερα από χθες. Ότι αυτό θα το δώσω. Στη Σαμάνθα κιόλας. Άρα σε κάποιον το είπες. Η Σαμάνθα δεν το ήξερε. Κάποιος το άκουσε, μάλλον. Κάποιος το άκουσε. Άρα σε κάποιον το είπες. Όχι να το πεις, να το ανακοινώσεις, να το συζητήσεις. Έπαιρνα γνώμες αυτές. Μπράβο. Και ο Νάσος πήρε γνώμες την προηγούμενη φορά. Όταν παίρνεις λοιπόν γνώμες, ο άλλος ξέρει τι σκέφτεσαι. Οπότε, αν ο άλλος έχει κάτσει και έχει μετρήσει και έχει υπολογίσει το ποιος ακολουθεί. Μόνο την ουσία δεν το ζήτησε αυτές και. Μπορεί, Μιχάλη μου, να σου το πω διαφορετικά. Αν εγώ κάνω παρέα μαζί σου και εγώ ακούσω τη γνώμη σου, αν εγώ ξέρω και εσύ δεν ξέρεις τι ακολουθεί, μπορώ να σου πω κάντο, Μιχάλη. Κατάλαβες τι σου λέω. Δεν θα ακούω. Άρα, κανένα. Όταν παίρνεις γνώμες, μπορεί λίγο να επηρεάζει. Γιατί πήρες γνώμες αφού είσαι απόλυτος. Δεν χρειαζόταν, πώς δεν γινόταν, να ακούσω πώς σκέφτεται το άλλος. Να μην ξέρω πώς σκέφτεται το άλλος. Ήταν σαν να έχει πάρει μια απόφαση και να την επιβεβαίωσε. Αυτό, κανένα άλλο λόγο. Okay. Ας πούμε, οι περισσότεροι νομίζανε και ο Πάνος ίσως νόμιζε ότι θα σώσει εκείνον. Και η Αγγελίτα μπορεί να νόμιζε ότι θα σώσει τον Πάνο. Μα ο Πάνος δεν ήθελε να σώσει εκείνον. Νομίζεις. Άλλο, ποιος δεν θέλει άλλο να το αν σώσεις. Θέλει μέσα του και άλλο αν θέλει από επιλογή. Δεν ξέρεις αν δεν μου το είπε. Είχα αποφασίσει ήδη εγώ. Δηλαδή δεν είμαι άνθρωπος που επηρεάζεται από τίποτα. Δεν πάει να μου παρακαλάς, δεν πάει να καλοπιάνεις, δεν πάει να μου. Δεν θα επηρεαστώ. Είπα θα κάνω αυτό και θα κάνω αυτό. Η αλήθεια βρίσκεται στο ότι ίσως να έχει. Ίσως να το είχε μέσα του και δεν ήθελε να το μοιραστεί μαζί μας στη συζήτηση στον κήπο. Ή ίσως να έχει επηρεαστεί από τους φίλους του και να επέλεξε να ψηφίσει, να σώσει μάλλον τη Σαμάνθα για να έρθει υποψήφιο ένα παιδί το οποίο θα ήθελα να το δουν να φεύγει από το σπίτι.